Η κίνηση των 58 είναι κίνηση των 58. Δεν είναι κόμμα και δεν φιλοδοξεί να γίνει κόμμα. Αυτό, ξέρετε, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα στην πατρίδα μας και έχει και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς. Γιατί πρέπει πρώτα εμείς να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα στερεότυπα με τα οποία γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, υπήρξαμε στο δημόσιο χώρο, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να συγκροτήσει ένα κόμμα και αλλώς να διαχειρίζεσαι μια μεγάλη ιδέα. Θέλουμε να αφοσιωθούμε, θέλουμε να αποσπάσουμε και από τους εαυτούς μας και κυρίως από την κοινωνία και πιο πολύ ακόμα από τους νέους όλο αυτό που λείπει σήμερα στην πολιτική ζωή. Τη φαντασία, το όνειρο, το κεφάλαιο το συναισθηματικό, το κεφάλαιο το διανοητικό και αυτό να το μεταφράσουμε σε μια πρόταση εθνική για τη χώρα. Ο σημερινός δικοματισμός, αναφέρομαι βέβαια στην κατεξοχήν στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, τροφοδοτείται από το σχήμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, ένα σχήμα που όχι μόνο τίνει, αλλά και πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει πάλι να μπει ορμητικά στη ζωή μας η πολιτική και πρέπει να λυτρώσουμε τον κόσμο που δεινοπαθεί. Κάνουμε καταρχήν μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα τη Δευτέρα στις 9 του Δεκέμβρη. Θα ακολουθήσουν 3 ή 4 θεματικές ενότητες, φανταστείτε ότι θα είναι σαν φόρουμ, προκειμένου να διατυπώσουμε στην κοινωνία τις απόψεις μας. Και η μεγάλη μας επιδίωξη είναι στις ευρωεκλογές να κατέβουμε όλοι μαζί, όλος ο χώρος, που θα συμπεριλαμβάνει και τις δύο ιστορικές παρατάξεις, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, και θα τις συμπεριέχει σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με τη σημαία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.